Ένα τραγικό γεγονός σημάδεψε σήμερα τα μεγάλα καλύβια. Ένας αγρότης 57 χρονών αυτοχειριάστηκε. Να πούμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Κανένας δεν μπορεί να υπερασπιστεί πιστικά ότι οι καταστροφές που έγιναν δεν έπαιξαν ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα. Κανένας δεν μπορεί να υπερασπιστεί πιστικά ότι η αναλυσία του κράτους και της κυβέρνησης σχετικά με τις αποζημιώσεις, με τις καθυστερήσεις και τα λειψά δεν έπαιξε ρόλο σε μια τέτοια τραγική κατάληξη. Στα μεγάλα καλύβια, από τις μέρες της πλημμύρας, συστήσαμε μια επιτροπή αγώνα των πλημμυροπαθών. Αρκετά από τα μέλη της επιτροπής αυτής ήταν μέσα στα νερά, βεβαίως μαζί με άλλους, να βγάλουν τον κόσμο από τα σπίτια, μια και όπως είναι γνωστό δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο, όχι μόνο για το πώς θα σωθεί το χωριό και ο πληθυσμός, αλλά ούτε την τελευταία στιγμή πώς θα απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Στη συνέχεια, με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, διεκδικήσαμε τα στοιχειώδη, στην αρχή από σύντηση μέχρι διαμονή, καταφέραμε ο κόσμος να πάει σε ξενοδοχεία, να μείνει, να υπάρξει ένα στοιχειώδη συσίτιο. Καταφέραμε ορισμένα πράγματα να κρατηθεί ο κόσμος. Απευθυνθήκαμε πλατιά για βοήθεια, δεχθήκαμε αλληλεγγύη, πάνω από 70 αλληλέγγυοι, από φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες, ήρθαν στο χωριό, μπήκαμε σε πάνω από 70 σπίτια, να βγάλουμε έξω πράγματα, να βγάλουμε τα νερά από τα σπίτια, από τα υπόγεια κλπ. Έγινε μια σοβαρή και μεγάλη κινητοποίηση και εδώ βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια, από, όπως είπα, από εργατικά σωματεία, φορείς, συλλογικότητες κλπ. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους αυτούς με την ευκαιρία που έχουμε το λόγο σε αυτή εδώ τη συγκέντρωση. Προχθές δώσαμε τα αιτήματά μας σε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής του βουλευτή Βασίλη Μεταξά, που ήρθε στο χωριό μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα ξαναεπαναλάβω, μιας και είναι κοινά στους περισσότερους που παρευρίσκονται εδώ, στους περισσότερους πλημμυροπαθείς. Συνεχίζουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις να διεκδικούμε από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από την Κυβέρνηση, από το Κράτος, τα στοιχειώδη που σήμερα είναι εντελώς απαραίτητα, δηλαδή αποζημιώσεις που δεν πήρε κανένας, για σπίτι, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, η καταστροφή είναι μεγάλη στα μεγάλα καλύβια, 120 κόκκινα, 100 αποθήκες γκρεμισμένα, πάνω από 240 πράσινα με μεγάλες ζημιές, πάνω από 80 κίτρινα, επίσης με μεγάλες ζημιές. Αποζημίωση δεν πήρε κανένας. Απ' την άλλη, έληξαν οι χρόνοι για τα ενίκια και, τα επιδόματα συγκατοίκησης, που ήταν τρίμηνο για τα πράσινα, εξάμηνο για τα κίτρινα. Το εφτάμηνο πέρασε, αποζημιώσεις δεν πάρθηκαν, αλλά τα επιδόματα ενοικίου και συγκατοίκησης σταματάνε. Όπως έληξε στις 31 του μήνα και η μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τους πλημμυροπαθείς. Εμείς ζητήσαμε βεβαίως με επιστολές μας στα Υπουργεία να παραταθεί ο χρόνος, αλλά ο χρόνος έληξε στις 31 του μήνα. Πλέον και οι πλημμυροπαθείς πληρώνουν συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις. Είναι κάποια από τα αιτήματα αιχμής για την περίοδο αυτή που χρειάζεται να βγουν στην επιφάνεια, να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση να ικανοποιηθούν. Τέλος, η προσωπική μου γνώμη. Απέναντι σε αυτή την καταστροφή χρειάζεται άμεση πολιτική πρόταση εξόδου από αυτή την κατάσταση, στη βάση των συμφερόντων, βεβαίως, των φτωχών αγροτικών οικογενειών, στη βάση των συμφερόντων της εργατικής τάξης και της νεολαίας, χρειάζεται άμεση πολιτική πρόταση. Το κίνημα διεκδίκησε και συνεχίζει να διεκδικεί. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε αγωνιστικά από εδώ και πέρα. Αυτή η διεκδίκηση, επαναλαμβάνω, πρέπει να συνοδεύεται από άμεση πολιτική πρόταση που θα απαντά στα ζητήματα αυτά και ο καθένας θα βλέπει εκεί το συμφέρον και την προοπτική του και θα συνταχθεί γύρω από μια τέτοια πολιτική πρόταση
πολιτική πρόταση σαν αυτή που κάνει το ΚΚΕ, η οποία κατά την κρίση μου πρέπει να αποκτήσει αμεσότητα για το σήμερα, έστω και για το σήμερα καθυστερήσει. Ευχαριστώ.